Μπάνε είναι ο παίκτης ο οποίος αναμφισβήτητα άλλαξε την πορεία του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αν υπάρχει ένα σημείο τομή για την ιστορία του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, είναι η έλευση του Πρέλεβιτς. Και μάλιστα έκανα ρεπορτάζ το βράδυ, εκείνο το βράδυ της Παρασκευής, 11 η ώρα το βράδυ, που έφτασε ο Μπάνε με πτήση της ΓΙΑΤΑ από το Βελιγράδι. Εκείνο το καιρό δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, ιδιωτικά ραδιόφωνα, ιδιωτικές τηλεοράσεις, πολύ περισσότερο φυσικά διαδίκτυο. Ήμασταν δύο δημοσιογράφοι για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Ο Άρης Νικολάκης από τα Σπορ του Βορρά και εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε κόσμος, δεν ήταν κόσμος ηρωή και νομίζω ότι ίσως κανένας από όλους εκείνους που ήμασταν εκείνο το βράδυ για να υποδεχθούμε τον Μπάνε δεν καταλαβαίναμε, δεν συνειδητοποιούσαμε το μέγεθος της στιγμής, ότι δηλαδή ερχόταν ένας αθλητής τόσο μεγάλης κλάσης. Αυτό αποδείχθηκε στην... Ξέραμε ότι ο Μπάνε ήταν ένας πολύ καλός αθλητής που είχε παίξει και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων της Ιουγκοσλαβίας. Τον προηγούμενο χρόνο είχε έλθει στη Θεσσαλονίκη με τον Ερυθρό Αστέρα του Βλάντο Τζούροβιτς, αλλά ήταν αναπληρωματικός του Ντάμπιτς και του Ράντοσιτς. Στην εξέλιξη αποδείχθηκε ότι αυτός ήταν ο αθλητής ο οποίος πραγματικά έβαλε τον ΠΑΟΚ σε τελείως άλλη νοοτροπία. Ο Μπάνε, εκτός από τον πολύ καλό χαρακτήρα του, έφερε όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία θαυμάζαμε στην Ιουγκοσλαβική σχολή. Δηλαδή ήταν ένας πειθαρχημένος, εργατικός παίκτης, ο οποίος παρέσυρε όλους τους υπόλοιπους στην προπόνηση και ήταν επίσης ο αθλητής ο οποίος αναλάμβανε την ευθύνη στη δύσκολη στιγμή. Μέχρι τότε, ο ΠΑΟΚ, θα το θυμούνται οι παλαιότεροι, ήταν μια ομάδα με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις εντός και εκτός έδρας. Δηλαδή μπορούσε να συντρίψει τον Πανιόνιο με 30 πόντους στο παλέ και την επόμενη εβδομάδα να πάει και να χάσει από την Ιαρίστ. Έχουν καταγραφεί τέτοιες ήττες από ομάδες Β-Γ αξιολόγησης της Αθήνας. Δηλαδή από το Sporting, από το Παγκράτη, από την Ιαρίστ. Από την εποχή του Μπάνη και μετά επήλθε μια μεγάλη ισορροπία. Ο ΠΑΟΚ έγινε μια ομάδα με προσωπικότητα, η οποία μπορούσε να στέκεται με πολύ καλό τρόπο και εκτός έδρας. Ήμουν επίσης παρόν σε ένα μέρος της προετοιμασίας εκείνης της χρονιάς που έγινε στην Καστοριά. Και παρακολουθώντας εκείνα τα εσωτερικά διπλά, άρχισα πλέον να συνειδητοποιώ ότι αυτός δεν ήταν απλώς ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ήταν ένας αθλητής που μπορούσε να κάνει όλη την ομάδα καλύτερη. Και αυτό νομίζω ότι αποδείχθηκε στη συνέχεια. Πραγματικά αξίζει κάθε τιμή από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ αλλά και από τους ανθρώπους του μπάσκετ για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο. Ο Παπάνω όταν ήρθε στην αρχή δεν ήταν, ας πούμε, ο superstar. Ήταν ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι εξελίχθηκε μέσα από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και αγαπάει και την ομάδα και γι' αυτό και τον αγαπάει και η ομάδα, οι άνθρωποι της ομάδας. Έφτασε να γίνει από τους κορυφαίους σωτέρες στην Ευρώπη. Εγώ το ξέρω πολύ καλά γιατί ήμουν αυτός ο οποίος τον έκανε τις πάσες κάποια στιγμή όσο ήμουν μαζί. Και ήξερα πού θέλει την μπάλα, πόσο τάρι, μεγάλη ευχαίρεια με το καλάθι. Και αυτό ήταν και από του μεγαλύτερου σουτέρ στην Ευρώπη, όπως είπα. Και νομίζω ότι αυτό είναι τιμή για το σύλλογο που έχει ένα τέτοιο παίκτη. Ποιο έντονη στιγμή, για μένα είναι το κύπελλο στη Γενέβη. Για τον Μπάνε δεν ξέρω, είναι αυτή η φωτογραφία που κλαίει και τα λοιπά. Και στην Άντ, που ήμασταν πάλι μαζί. Αλλά νομίζω ότι η Γενέβη είναι αυτή η στιγμή που σηκώνουμε το κύπελλο, είναι μοναδική. Όταν λέμε Μπάνε, πρέλεπες... Τι σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, ποια είναι η ατάκα που μπορεί να δώσει? Η ατάκα είναι ότι είχε μεγάλα καρύδια. Πολύ μεγάλα καρύδια. Και εντάξει, στηριζόμασταν πολύ σε αυτόν. Μας έδινε ψυχολογία και στους υπόλοιπους. Και είχαμε μια ομάδα πολύ δυνατή εκείνη την εποχή. Μια τεράστια προσωπικότητα στον ΠΑΟΚ, πολλά προσέφερε. Και τεράστια ευθύνη δική μου όταν τότε ξεκίνησα, χωρίς να το ξέρει κανένας, να το φέρω εδώ στην Ελλάδα. Το τι τράβηξα για να έρθει, κανένας δεν το ξέρει. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Έπαιξε χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ, προσέφερε τα μέγιστα και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά σήμερα. Που μετά από τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αν θυμάμαι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να τιμήσουν ένα παιδί, ένα καλοσφαιριστή, ο οποίος για την προσφορά του στο σύλλογο, την πολυετή προσφορά του στο σύλλογο. Είναι πολλές οι στιγμές που έχω ζήσει με τον Μπάνε. Θυμάμαι πάρα πολλά έντονα πράγματα, αλλά θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν πήραμε από τη μεγάλη Στεφανέλη το κύπαλο στην Τεργέστη.
Το πρωί ήταν να πάμε πριν τον αγώνα, πήγαμε στην εκκλησία. Ο Μπάνε κατέβηκε κουφέτο, ξυρισμένος, ντυμένος, και του λέω, Μπάνε, τι έγινε, γιατί εσύ βέβαια ήσουν πιο μικρός, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Ο Μπάνε πριν από τον αγώνα ποτέ δεν ήταν ξυρισμένος. Εκείνη την ημέρα ήταν κουφέτο. Του λέω, Μπάνε, τι γίνεται. Πρόεδρε, μου λέει, σήμερα θα βγούμε πολλές φωτογραφίες. Αυτό. Η απόσυρση της φανέλας του είναι ιστορικό γεγονός, είναι το πρώτο, και πιστεύω να μπορέσουμε έστω και μετά από κάποια χρόνια να βρούμε άλλον ένα Μπάνε, που το βλέπω πολύ δύσκολο, αλλά έστω, να ελπίζουμε. Τι να πρωτοθυμηθούμε, ακριβώς όπως είπες, το 92 το απίθανο καλάθι που χάσαμε με τη Ρεάλ, το 91 που πήραμε στη Γενέβη το πανευρωπαϊκό, το πολύ καλό παιχνίδι που έκανε όταν ήμουν και προπονητής το 95 με το κύπελο, αλλά εκτός από τα κατοθρώματα τα αθλητικά, τα αγωνιστικά, ο Πρέλεβιτς ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ήπιον χαρακτήρα, πολύ καλός άνθρωπος να συνεργαστείς, και έχεις να συγκρίνεις και το αγωνιστικό που ήταν σούπερ, αλλά και η προσωπικότητά του που ήταν εξαιρετική. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να τον τιμήσουμε. Είναι τεράστια τιμή για ένα τεράστιο αθλητή. Τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Μπάνε. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μπάνε ανήκει στα ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι ο παίκτης ηγέτης. Είναι ο παίκτης με το κρύο αίμα που πάντα θα κατέληγε η τελευταία επίθεση η μπάλα στα χέρια του για να καθαρίσει. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που συμπαίκτης με τον Μπάνε, κατάφερα και εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήταν ο ηγέτης μας, ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε μπροστά, ήταν ο πρώτος που κατέβαινε από το λεωφορείο και ο τελευταίος που ανέβαινε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Πρόσεχε όλη την ομάδα, πρόσεχε όλα τα παιδιά. Ήταν ο αρχηγός μας. Τα λόγια είναι περιττά να πούμε ποιος είναι ο Μπάνε, τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, τι έχει προσφέρει στο μπάσκετ. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η ομάδα που δεν τιμά το παρελθόν της, δεν έχει μέλλον. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή που έπαιξε αυτά τα χρόνια με τον Μπάνε. Τεράστια εμπειρία να είσαι συμπαίκτης με τον Μπάνε, τεράστιος παίκτης, τεράστια προσωπικότητα και ακόμα πιο μεγάλος συμπαίκτης. Το θυμηθώ, τα 3 χρόνια που παίξαμε μαζί, τα 2 ήμασταν δωμάτιο. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα ήταν θετικός, πάντα βοηθούσε τους μικρούς, γιατί όταν ήρθα εγώ στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο Μπάνε ήταν superstar. Παρ' όλα αυτά υπήρχε ο χρόνος πάντα να μας συμβουλέψει, πάντα να είναι δίπλα μας. Τεράστιος παίκτης, μέσα στο γήπεδο δεν καταλάβαινε τίποτα. Τον έχω ζήσει και από την πίσω από τα φώτα, που ήταν οι τραυματισμοί που είχε και ποτέ δεν σκεφτόταν να μην παίξει, δηλαδή με ενέσεις, με. Και ο Μπάνε είναι ο Μπάνε. Ήρθαμε να τιμήσουμε την αρχηγάρα μας, έτσι. Τον ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, έτσι, που άργησε μεν, αλλά ήρθε η εποχή φυσικά να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, να αποσυρθεί η φανέλα που έχει προσφέρει τα μέγιστα, και εμείς όλοι δίπλα του γνωρίσαμε και εμείς όλες αυτές τις επιτυχίες της κοινής δεκαετίας. Ένας μεγάλος αθλητής και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τον θυμάμαι σε αποστολές στο εξωτερικό, σε μια δύσκολη αποστολή στο Κάουνας, ημιτελικός κυπελούχων του 96. Ήμουν εγώ αρχηγός αποστολής και το ρωτάω, Μπάνε, σε μια δύσκολη έδρα, χωρίς κανένα φίλαθλο, πώς νιώθεις? Λέει, ένας μεγάλος παίκτης, μια μεγάλη ομάδα, δεν καταλαβαίνει τίποτα πουθενά. Κατεβαίνει, παίζει μπάσκετ και νικάει. Είναι κάτι σημαντικό που κάνει η οικογένεια του ΠΑΟΚ στον Μπάνε, σε αυτό το γήπεδο που εκείνα τα χρόνια το κτίσαμε, αν θέλετε, ίσως και εξαιτίας του Μπάνε. Επειδή είχαμε εκείνη τη μεγάλη ομάδα, είπαμε θα έχουμε ένα τέτοιο γήπεδο και βοηθήσαμε όλοι να γίνει αυτό το γήπεδο. Άρα σε αυτό το γήπεδο που σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, οφείλει την ύπαρξή του σε αυτόν και σε άλλους αθλητές εποχής του, θα κρέμεται για πάντα η φανέλα του. Ήμουν τυχερός γιατί πρόλαβα τον Μπάνε και σαν παίκτη την δεύτερη του θητεία στον ΠΑΟΚ. Ήταν η χρονιά του που ήρθε και έκλεισε την καριέρα του εδώ. Έμαθα πολλά από τον Μπάνε και σαν παίκτης όταν ήταν και εγώ ήμουν βοηθός προπονητή. Αλλά και μετά το συνεργαστήκαμε προπονητικά, έμαθα πολλά από τον Μπάνε και έμαθα από έναν μεγάλο παίκτη. Γιατί ο μεγάλος ο παίκτης που είναι υψηλού επίπεδου, έχει πάρα πολλά να διδάξει σε εμάς τους προπονητές. Ο ήρωάς μας, το είδωλο της νιώτης μας, αλλά και για μένα προσωπικά ένας φοβερός συνεργάτης, ένας φίλος, μέλος της οικογένειάς μου είναι ο Μπάνε. Είμαι τρεις ευτυχισμένος με αυτό που γίνεται.
και νομίζω ότι το αξίζει πέρα και για πέρα. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει σηματοδοτήσει μαζί με πολλή άλλα πρόσωπα, να αναφέρω ο Νίκος Βεσιτζής, όλοι οι πρόεδροι που περάσανε, να μην ξεχάσω κανένα, σηματοδότησαν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και έχει συνδεθεί με όλες τις επιτυχίες και καμιά φορά και τις αποτυχίες μαζί. Αλλά πάντα ήταν εκεί.